και οι 7-1 διαταγές του Αφέτη. Περιμένουμε και δίνεται η εκκίνηση για τη δεύτερη υποδρομία της ημέρας. Με κάποια προβλήματα φεύγει το νούμερο 1 Γκος τη στιγμή που θέλει Μις Ρωσίνα να τεθεί επικεφαλής. Έρχεται Μις Πέγγι από την εξωτερική, από το κάγκελο. Η Πικαντήλο δίπλα τη Σαφάχ, πιο πίσω Grace the Floor και στην επόμενη θέση η Μόγκη. Μις Ρωσίνα και Μις Πέγγι οδηγούν την κούρσα στο κάγκελο, πάντα Πικαντήλο. Εξωτερικά τη βελτιώνεται η Grace the Floor και πιο πίσω είναι η Σαφάχ. Στην έκτη θέση έχει μείνει η Μόγκη και σε κάποια απόσταση η Γκος, η οποία δεν έφυγε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε σε λίγο να μπούμε τελική ευθεία με τη Μις Ρωσίνα να μπαίνει πρώτη και να δέχεται πλέον επίθεση από την Μις Πέγγι και από την Grace the Floor. Μις Πέγγι και Grace the Floor επιτίθεται στην Μις Ρωσίνα, η οποία προσπαθεί να κρατηθεί. Μις Ρωσίνα, Μις Πέγγι και Grace the Floor, ενώ Φίνις θέλει να κάνει και η Σαφάχ. Μάχη μεταξύ Μις Ρωσίνα και Μις Πέγγι. Μις Ρωσίνα και Μις Πέγγι, μάχη μέχρι το τέλος, κεφάλι με κεφάλι. Μις Πέγγι περνάει και θα πάρει την νίκη μπροστά από την Μις Ρωσίνα. Τρίτη Grace the Floor και τέταρτη θα μείνει η Σαφάχ. Εδώ η Μις Ρωσίνα. Δεύτερη βέβαια. Μις Πέγγι που βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της ζωής της. Τρίτη σερή νίκη. Ένα σύνθετο στα 120. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα πάνε πολύ ψηλά. Το σύνδετο θα μετριαστεί από τη διαγραφή της Baby Shower, οπότε... Εδώ βλέπουμε πάλι την κούρσα. Μις Ρωσίνα, Μις Πέγγι, Πικαντήλο, Grace the Floor, Σαφάχ, Μόγκη και πιο πίσω Γκοστ, η οποία έφυγε διστακτικά. Θα λέγαμε ότι κλείστηκε στην αρχή. Δεν είναι τόσο ότι έφυγε, δεν έφυγε καλά, παρά το κυρίως διότι το κλείστηκε, ναι, στην αρχή, ανέκοψε και μετά κρέμασε. Λοιπόν, φαβορή έκλεισε η Μις Ρωσίνα, το 8. Είναι μαζί μας ο κύριος Κουτσοβέλης, πολλά συγχαρητήρια. Η Μις Πέγγι μάχη μέχρι το τέλος, κεφάλι με κεφάλι, και απέδειξε ότι μπορεί να συνεχίσει το σερί και φυσικά ότι βρίσκεται στα καλύτερά της αυτή την περίοδο. Καταρχήν, καλή σεζόν να έχουμε και καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της χρονιάς. Η Μις Πέγγι, όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι φιλότιμη, δίνει το καλύτερό της σε αυτό, είναι γερή πάνω απ' όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να είναι γερή. Έδειξε από την εκκίνηση κατευθείαν, όταν έπιασε δεύτερο άλογο, ότι θα είναι μες στην κούρσα. Έδειξε ότι, δηλαδή, παρόλο ότι τα μέτρα δεν είναι και της αρεσκίας της πολύ, έδειξε ότι είναι σε τέτοια φόρμα που μας εκπλήσει κάθε φορά ευχάριστα. Ευχάριστα. Ελπίζω από εδώ και στη συνέχεια να μας δίνει συνεχώς χαρές, συνεχώς. Τι άλλο να πω. Στις υπόλοιπες κούρσες. Στις υπόλοιπες κούρσες έχουμε τον Αλχάμντ. Πιο κάτω, ο Αλχάμντ οπωσδήποτε είναι ένα ανώτερο άλογο για την κατηγορία που τρέχει, αλλά δεν μας το έχει δείξει στο στίβο. Είναι αντίθετα από τη Μις Πέγγι. Δεν μας το δείχνει. Οι δυνατότητες του είναι ένα ροκ άλογο όπως το χαρακτηρίζουν συνήθως, αλλά είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Εντάξει. Τα μέτρα βέβαια είναι λίγο δύσκολα τα 1200, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα κάνει. Τι να πω.